Πείτε μου λίγο τώρα για τα μέτρα στην Κλειφάδα που πήρατε, τα νέα, έτσι, με την παραλία. Τα νέα μέτρα στην Κλειφάδα δεν το οργανώσαμε και φέτος στις παραλίες μας, όπως κάθε χρόνο. Βραβευόμαστε με γαλάζιες σημαίες, έχουμε δηλαδή τα πάντα, ομπρέλες, ντουζιέρες, αποδυτήρια, ναυαγοσώστες και όλα τα σχετικά. Φέτος όμως λόγω κορονοϊού. Αυτό που κάνουμε φέτος είναι ότι κάνουμε μεγαλύτερες αποστάσεις και είμαστε από πάνω πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και καθαρίζουμε και 2, 3 και 5 φορές. Και έχουμε δημοτική αστυνομία και drone για να βλέπουμε ότι θα τηρούνται οι αποστάσεις με κάθε τρόπο. Αλλιώς θα κάνουμε πιο αυστηρά τα θέματα της πρόσβασης στην παραλία. Προς το παρόν παραμένει ελεύθερη και δωρεάν όπως πάντα. Πόσα μέτρα είναι η κάθε ομπρέλα μεταξύ τους? 10. Και πόσες ομπρέλες είναι στο σύνολο? Αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει περίπου 300 ομπρέλες. Και είναι λιγότερες από πέρσι, φαντάζομαι, έτσι? Ναι, βέβαια. Πέρσι πόσες ήταν, θυμάστε? Τι διπλάσεις. Μάλιστα. Υπάρχει άνθρωπος που ενημερώνει τον κόσμο και τα λοιπά να κρατάει τις αποστάσεις? Εκεί έχουμε συνεχόμενα εμείς παρουσία με τη δημοτική αστυνομία και έχουμε και πολλούς φυλάκες μαρίνες και τους έχουμε βάλει να γυρνάνε και τις παραλίες. Προς το παρόν, αν θα πάτε τώρα, έχει κόσμος όλες τις ομπρελές. Έρχονται και παίρνουν και πλάνα οι συνάδελφοί σας. Ναι. Αλλά δεν έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή είναι με όλα μια χαρά. Ωραία. Αν δούμε ότι υπάρχει θέμα συντοστισμού, τότε θα παρέμβουμε με διάφορους τρόπους που έχουμε σκεφτεί και εμείς. Αν χρειαστεί δηλαδή να αρχίσουμε και τις κορδέλες, θα τις αρχίσουμε. Ελπίζω ότι δεν χρειαστεί.